ξεκίνημα ή γενικό. Νομίζω ότι είναι η νοοτροπία μας. Ελευθερωθήκαμε τον κόλπο και εκεί απογοητευτήκαμε πάρα πολύ. Σταματήσαμε να παίζουμε και σταματήσαμε να διεκδικούμε το παιχνίδι. Το ίδιο αποτέλεσμα να μην δημιουργήσουμε χάση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και να δεχτούμε πίεση από τον αντίπαλο. Σε αυτό το επίπεδο δεν πρέπει να σταματάσουμε, να κάνει να σου πάει καλά. Αντίθετα, πρέπει να δυναμώσει, να γίνει πιο πιεστικό. Είναι άλλη εντελώ η νοοτροπία και η αντιμετώπιση αυτών των παιχνιδιών από το ελληνικό κοινό και πρέπει γρήγορα να μπούμε σε αυτό. Δυστυχώς, εμείς σαν ομάδα σταματήσαμε μετά τον γκολ να παίζουμε. Δείξαμε πολύ μεγάλη απογοήτευση που δεν θα έπρεπε κανένα σημείο να γίνει. Γιατί δείξαμε στον πρώτο μήνα και έχουμε τις δυνατότητες να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο Άγιαξ είναι μια ομάδα που ούτως ή άλλως ξέραμε ότι θα είναι καλός με την μπάλα, αλλά θα είχε αδύνατα, έχει μεγάλη αδυναμία στο κοινωνικό κομμάτι και φάνηκαν αυτό στο πρώτο μήνα που θα μπορούσαμε να τις εκμεταλλευτούμε. Βρήκαμε τον γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά για να μπροστά μας άλλα 45 λεπτά. Εμείς αντίθετα αντί να το παλέψουμε και να προσπαθήσουμε, ήταν σαν να είπαμε ότι χάσαμε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Γιατί αυτές οι ομάδες, αν σταματήσει να τρέχει, αν σταματήσει να δουλεύει μέσα στο γήπεδο, θα συγχωρήσουν. Μετά από τη Ja, ik denk onze instelling, het spel was voornamelijk een teleurgesteld spel. Halverwege gewoon gestopt. Er waren weinig acties in de tweede helft. Er was heel veel druk van de tegenstander daardoor. En in plaats van dat je je dan laat teleurstellen, waar je eigenlijk sterker terug moet komen. Ja, het is een ander soort spel dan dat we gewend zijn in de competitie in Griekenland. Het spel is op een heel ander niveau. Na de goal zijn we eigenlijk al gestopt met spelen door de teleurstelling. In de eerste helft hebben we laten zien dat we heus wel kunnen anticiperen. En we wisten dat Ajax heel erg sterk was, maar af en toe steken die te vallen en moesten daar gebruik van maken. En zodra die 45 minuten voorbij waren, had het eigenlijk voor ons moeten beginnen. En in plaats van ervoor te werken, θα είμαι έγκλει γλυκό φιλόδρα έγκλει. Next question, επόμενη ερώτηση. Coach, η Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπατε και εσείς, έδειξε ότι μπορεί να κοντράει τον Άγιαξ. Ήταν πολύ καλή, πολύ ανταγωνιστική. Δεν έδειξε να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στην ΕΤΑ. Ποιες ήταν οι εντολές οι οποίες δώσατε στους παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο και κατά πόσο πιστεύετε, γιατί εμείς αυτό συζητάμε για παράδειγμα στο μέσο μας, ότι επηρέασε τον γκολ στο 40 λεπτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να επηρεάσει τόσο πολύ τον γκολ. Αυτό είναι επιπλέον που πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και τον τρόπο σκέψης. Παίζει σε ένα παιχνίδι που ξέρει με μια μεγάλη ομάδα. Θα έχουμε ιδιωτικά με την Dubai. Δεν θα έπρεπε. Δημιουργήκαμε τον γκολ. Εμείς, σαν η εικόνα, ήταν σαν να το παρατήσαμε εντελώς. Αυτό είναι που με πείραξε. Με ενόχλησε πάρα πολύ. Το να χάσει ένα παιχνίδι, έστω και με αυτό το σκορ, μπορεί να γίνει. Αυτή με ενόχλησε η εικόνα που δείξαμε, το ότι σταματήσαμε να παίζουμε. Φάνηκε ότι, όπως είπαμε, ότι στον πρώτο μήνα μπορούμε να κάνουμε πράγματα και έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να κάνουμε. Και πιστεύω ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά από τον Άγιαξ. Μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δυστυχώς για μας η απειρία μας, θα έλεγα, και η νοοτροπία που πρέπει να φτιάξουμε μέσα από τα παιχνίδια. Θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Εδώ δεν μπορείς να σταματάς σε κανένα σημείο, ακόμα και στο 80, στο 85, να πεις κάποιο κόλπο. Δεν μπορεί να τα παραφράσει γιατί ο αντίπαλος σε τιμωρεί. Αυτό ήταν ένα σκληρό μάθημα για μας που πρέπει να το φτιάξουμε. Η πρώτη ερώτηση ήταν: στην πρώτη χρονιά ήταν eigenlijk heel erg goed, heel erg competitief. Wat heeft u meegekregen in de tweede helft aan de jongens? Meneer Oudemiris geeft: ja, dat is dus precies het probleem. Het zou eigenlijk niet uit moeten maken dat het gescoord is. We moeten die cultuur helemaal veranderen. We hebben zo meteen ook te maken met Benfica en Bayern. Het lijkt vooral alsof het gewoon al gelijk opgegeven was. Kijk, het kan gebeuren dat je verliest. Het kan gebeuren dat je niet genoeg scoort. Maar dan moet je wel in ieder geval geprobeerd hebben. En vanuit de eerste helft bleek ook dat we het best wel aankonden.
En dat er niet heel veel verschillen waren met Ajax. Maar hier blijkt uit wel dat je onervaren bent en dat je heel weinig ervaring hebt dus. En daar zie je het verschil dus in. Maar ja, het blijft het feit dat je niet het zomaar kan opgeven. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί αντί για τα δύο, για να τα δύο δεξιά μπακ επιλέξατε βάλει τον Τζόρτζ, δηλαδή τι περιμένετε και αν μείνατε ευχαριστημένο από. Γιατί στο αμυντικό κομμάτι φάνηκε να λειτουργήσε πολύ καλά στον πρώτο μήχρονο. Η δύναμη του Άγιαξ στην Εθνική κερδίζει από την αριστερή πλευρά, οπότε πρέπει να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Με την είσοδο του Τζόρτζ είχαμε και ύψο. Δηλαδή κάτι περισσότερο, αλλά για τον Μιχάλη να είχαμε περισσότερο ταχύτητα. Τα άλλα παιδιά δεν ήταν ακόμα έτοιμα για να παίξουν σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιών. Νομίζω δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Δεν είπα το πρόβλημα. Ήταν καθαρά στο ότι σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα με το που δεχτήκαμε τον κόλπο. Νομίζω ότι ο Ρούς έκανε ένα καλό παιχνίδι. Θέλω να μας βοηθήσει, όπως είπα, και να αλλάξουμε τη σχηματισμό αν θέλαμε κάποια στιγμή να γίνει στο δόκιμα στο παιχνίδι. Κυρίως να έχουμε και ένα ακόμα πιο ψηλό τέτοιο. Ξέρετε πολύ καλό ότι αυτή τη στιγμή οι επιλογές μας είναι συγκεκριμένες. Το είπα και χθες ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να, και ιδίως σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να παίξουμε παιδιά που είναι σε φυσική κατάσταση πιο καλά από τους υπόλοιπους. Να συμπληρώσω κάτι που έχω να πω. Να το De vraag was dus, er was een keuze van de twee rechtsbacks. In de eerste helft werd er toch wel heel erg goed verdedigd gespeeld. Meneer Oezemides geeft aan, ja dat klopt. Met Churchill hadden we wat meer hoogte kunnen krijgen. En Gijs is daar ook binnengekomen. Maar dat, de andere jongens waren er nog eigenlijk niet helemaal klaar voor. Dat is dus precies het probleem. Want op een gegeven moment dan gaven ze gewoon op. En het probleem is eigenlijk voornamelijk dat er een punt kwam dat ze op een gegeven moment stopten in het geloven in het spel. En daar ging het ook mis. Kijk, we hadden de mogelijkheid om een heel goed spel te spelen. We hebben geprobeerd om in ieder geval verschillende opstellingen uit te proberen. Maar zoals ik al de vorige keer heb gezegd, is het zo dat we specifieke mensen die specifieke kunnen aan moeten neerzetten. En dus ook de fysieke controle kunnen. Πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Επειδή μέχρι τώρα έχουμε δει την ομάδα, επειδή παίζεται με δύο εξάρια, οι δύο ακραίοι χαφ να βοηθάνε τη δημιουργία. Σήμερα είχαμε μόνο εδώ από την πλευρά του Μάνταλου. Αυτό δεν είναι έτσι λίγο πρόβλημα. Αυτό πώς το διαχειρίζεται αυτό το πρόβλημα. Το διαχειρίζεται στον Τζονάρη να είναι λίγο δεξιά. Ψυχολογικό όταν αλλάζει δύο παίκτες, δεν μπορεί να τα έχει όλα. Ναι, αυτό είναι το ίδιο στυλ. Από εκεί και πέρα, στο θετικό μας κομμάτι, θέλαμε περισσότερο να πάμε από την πλευρά του Μαροκινού, ο οποίος δεν είναι τόσο καλό στο αμυντικό κομμάτι. Οπότε γι' αυτό και γίνανε περισσότερες επιθέσεις από την πλευρά του Πέτρου μαζί με τον Νίκλας. Ίσως ο Μπούρος και ο Μπακάλι ήταν περισσότερο να είμαστε καλά, να είμαστε στατικά από την αριστερή πλευρά του Άγιας. Οπότε δούλεψε αυτό, έτσι. Δηλαδή, συνολικό ήταν το πρόβλημα. Μετά το να μην δείτε. Μένα ήταν πραγματικά ότι τα παιδιά δεν πιστέψαν ότι μπορούμε να κάνουμε. Και μετά το να δείτε αυτό. Όπως σας είπα, ότι αυτά τα παιδιά να μας δώσουν πολλά μαθήματα. Δεν πρέπει όμως να μας δώσουν απογοήτευση. Αντίθετα, πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά. Γιατί ακολουθούν και άλλα παιχνίδια, είτε τέρμι στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να τα διαχειριστούμε πολύ καλύτερα από ό,τι σήμερα. Vraag is als je op V6 geprobeerd om de hele tijd in de linker half te spelen. Het was eigenlijk de bedoeling dat alleen Mandela weg zou staan, maar ja, we hadden dus Knozzolini ingelicht dat hij eigenlijk ook een beetje naar rechts moet gaan staan. Maar het probleem is dat als je twee mensen opstelt, dan kan je niet de hele tijd eigenlijk alles hebben. Dus we hebben toch gewoon geprobeerd om Niklas dan een beetje wat meer aan de linkerkant te hebben. En uiteindelijk, de vraag was, is dat dan een toeval geweest? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat we dit spel, dat het grootste probleem nogmaals is, dat we zijn opgehouden met hopen en het eigenlijk al opgegeven hadden. En we kunnen uit dit spel wel heel veel leringen trekken, omdat, nou ja, we
komen nog heel veel goede tegenstanders tegen, ook in onze eigen competitie. Dus hier kunnen we eigenlijk alleen maar van leren van zulke spellen. Wat wil je zien? Coach, είπατε ότι δεν πρέπει να μας δώσουν απογοήτευση αυτά τα μάτς. Απλώς το 3-0 επειδή είναι και περίεργο σκορ, σχετικά βαρύ, προλαβαίνει να περάσει αυτή την απογοήτευση με την Κυριακή. Ήδη πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Πάμε από το επόμενο. Πέρασε ένα παιχνίδι. Το σκορ ήταν βαρύ για μας, γιατί θα πρέπει ακόμα και σε αυτό που λέω ότι είναι η απειρία και λίγο. Γιατί είναι όμιλος, χωρίς στο τέλος να. Αν μπορεί να κάνει μια ήττα με ένα 0 για να είναι όχι στη ισοβαθμία. Γι' αυτό είπα ότι ήταν, ήταν μάθημα για μας. Ακόμα δεν είμαστε. Έχουμε να μάθουμε πολλά σε αυτό το επίπεδο. Και είπα ότι δεν το διαχειριστήκαμε σήμερα καλά, αλλά είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα για το μάτς της Κυριακής. Πάμε, θα καθίσουμε στο ξενοδοχείο, θα ηρεμήσουμε και το αύριο το πρωί έχουμε το παιχνίδι της Κυριακής. U gaf aan dat het een teleurstelling is. Denkt u dat u de teleurstelling, dat u over de teleurstelling heen zou kunnen komen om zondag weer met paard te kunnen spelen? Ja, dat is dan voorbij. Ik bedoel, het was een zware nederlaag inderdaad, maar het heeft voornamelijk te maken met onervarenheid. We spelen in een groep. Het is heel belangrijk dat op het laatst ook dat je 1-0 of bijvoorbeeld gelijk kan spelen. We kunnen nog heel veel leren, vooral op dit niveau. En het is helemaal niet goed om daar aan terug te kijken. We gaan zo meteen naar het hotel en we laten het los. Oké, okay. Dank je wel.